ότι μηδέν μέτρα λιτότητας έτσι όπως τα είχαμε υποσχεθεί. Και να τα πάρουμε τα πράγματα όμως με τη σειρά, γιατί μια προνομοθέτηση θα γίνει. Κοιτάξτε, νομίζω ότι η χθεσινή συμφωνία σέβεται τις βασικές κόκκινες γραμμές τις οποίες είχαμε θέσει. Νομίζω ότι το αποτέλεσμα της διαπραγμάτευσης θα βγάλει μια βιώσιμη λύση και για την οικονομία και για την κοινωνία, που είναι πάρα πολύ σημαντικό. Έχουμε συνηθίσει από το 2010 που η χώρα βρέθηκε στα μνημόνια στην ουσία σε έναν μεγάλο οικονομικό πόλεμο. Αυτή είναι η πραγματικότητα, δεν χρειάζεται να το κρύβουμε. Κάθε αξιολόγηση να κλείνει με μέτρα τα οποία έφερναν ύφεση και λιτότητα στην οικονομία. Χθες, για πρώτη φορά από τότε, κατορθώσαμε να έχουμε μια συμφωνία που λέει ότι για όσα κακά τόσα καλά ή το αντίστροφο για όσα καλά τόσα κακά. Λέω τα συν και τα πλην. Με αυτή την έννοια, αυτό το οποίο θα επιχειρηθεί ολοκληρώνοντας τη διαδικασία της αξιολόγησης θα είναι να αλλάξει με έναν τρόπο μέσα σε πολύ δύσκολα πλαίσια. Εγώ θέλω να είμαι ειλικρινής. Ούτε πανηγυρίζω, ούτε χειροκροτώ. Αλλά θέλω να σας πω, νιώθω μια πραγματική ανακούφιση εσωτερική από το γεγονός ότι έκλεισε η αξιολόγηση και όλα αυτά τα σενάρια των σκληροπυρηνικών που έλεγαν αξιολόγηση μέχρι το καλοκαίρι, αξιολόγηση μετά τις γερμανικές εκλογές, αξιολόγηση υπογράψτε. Ό,τι σας λέει το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, 4,5 δισεκατομμύρια μέτρα τώρα, αυτή τη στιγμή, και θα δούμε μετά το 18 τι μπορεί να γίνει. Αυτά τα σενάρια φύγαν από το τραπέζι, όπως φύγανε και οι δημοσιογραφικές αναλύσεις, το θέλω ενός τμήματος της ηγεσίας της Νέας Δημοκρατίας για εκλογές, για προσφυγή στη λαϊκή τιμιγορία, πριν κλείσει η αξιολόγηση κτλ. Νομίζω ότι παρά τις δυσκολίες, και οι δυσκολίες είναι υπαρκτές, κανένας δεν τις υποτιμά, όλοι τις αναγνωρίζουμε, ότι γίνεται ένα θετικό βήμα για τη χώρα. Οι προοπτικές οι οποίες έχουν χαραχτεί για την οικονομία που λένε ανάκαμψη και ανάπτυξη το 2017 πάνω από 2,5% θα πιαστούν. Ήδη η αντίδραση των διεθνών χρηματαγορών και των επενδυτικών οίκων από χθες είναι θετική. Αυτό το οποίο πρέπει να γίνει την επόμενη περίοδο με ήπιους πολιτικούς τόνους είναι να αφήσουμε τα τεχνικά κλιμάκια να ολοκληρώσουν αυτή τη διαδικασία και μετά με ειλικρίνεια εδώ είμαστε, θα πούμε ότι σε αυτά τα τρία ζητήματα κάναμε βήματα μπροστά διότι μας δόθηκε η δυνατότητα, σε αυτά τα τρία ζητήματα κάναμε βήμα προς τα πίσω, σε αυτά τα πέντε ζητήματα μείναμε στάσιμοι. Είναι κρίσιμο το βήμα το οποίο κάναμε χθες στην προσπάθεια να βγει η χώρα από τα μνημόνια, να βγει η χώρα από την κρίση. Αυτή η διαδρομή δεν θα είναι εύκολη από εδώ και πέρα. Σας λέω όμως με απόλυτη σαφήνεια ότι οι μέρες από εδώ και πέρα θα είναι καλύτερες σε σχέση με αυτά τα οποία ζούσαμε χθες. Είναι πολύ σημαντικό ότι δεν ακυρώνονται οι αναπτυξιακές προοπτικές. Είναι πολύ σημαντικό ότι επέρχεται μια κανονικοποίηση στον χώρο της εργασίας με βάση αυτά τα οποία ισχύουν και στις άλλες ευρωπαϊκές χώρες και είναι πάρα πολύ σημαντικό ότι όλοι πλέον στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων μπορούν να δουν την Ελλάδα ως έναν συνομιλητή ο οποίος κάνει βήματα ώστε να εξέλθει από αυτή τη διαδικασία παρά ως ένα διαρκές ερωτηματικό ή ως ένα διαρκές πρόβλημα. Και θεωρώ ότι οι πιθανές πολιτικές ανακατατάξεις στην Ευρώπη, αν για παράδειγμα χάσουν οι δεξιοί, οι συντηρητικοί στη Γερμανία και κερδίσει το προοδευτικό στρατόπεδο, υπάρχει δυνατότητα για πιο χαλαρή δημοσιονομική πολιτική, για μεγαλύτερη βοήθεια, για αναδιάταξη των χρεών σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Με αυτή την έννοια, εμείς πρέπει να κάνουμε και το επόμενο χρονικό διάστημα τη δουλειά μας και να περιμένουμε, να βλέπουμε, να παρακολουθούμε, να ανοιχνεύουμε συμμαχίες ώστε να προχωρήσουμε. Κύριε Γιακουμάτε, γιατί διάβασα την ανακοίνωση της Νέας Δημοκρατίας.